Κυκλοφοριακή αναστάτωση το πρωί στο κέντρο του Ηρακλείου με φόντο τη μηχανοκίνητη διαμαρτυρία των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Ο κλάδος καλεί την κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις στα δίκαια όπως τόνισαν αιτήματά τους, όπως η εναρμόνιση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων με εκείνα των ΚΤΕΛ, τα οποία είναι μειωμένα στο 50%. Κάνουμε μια παγκρέτια πορεία σήμερα στο Ηράκλειο, ούτως ώστε να δώσουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι δεσμεύσεις της πρέπει να υλοποιούνται. Δεν είμαστε στις εποχές που οι πολιτικοί βγαίναν και λέγαν θα και παίζαν όλοι παλαμάκια. Έχουμε φτάσει στις εποχές που τα λόγια πρέπει να συνοδεύονται με πράξη. Τα τέλη κυκλοφορίας του τουριστικού λεωφορείου είναι 595 ευρώ. Οι επόμενοι μήνες το χειμώνα είναι νεκροί για μας και όμως πληρώνουμε ολόκληρο τον χρόνο. Αυτή είναι η αρχή. Οι μηχανές δεσταίνονται και θα είναι η αρχή. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί άμεσα, γιατί σε 10 μέρες θα κληθούμε να τα πληρώσουμε. Αλλά το θέμα των τουριστικών οδηγών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχουμε καταθέσει έτοιμα οι οδηγοί που βγαίνουν από το στρατό, όπως το είχαμε κάνει και τότε, να παίρνουν διπλώματα ΔΕΛΤΑ που να μπορούν να μπουν άμεσα στο τιμόνι. Το ποτήρι της αγανάκτησης ξεχύλισε για τον κλάδο με φόντο και την τεράστια υποκλοπή του μεταφορικού του έργου. Γίνεται τεράστια υποκλοπή. Υπάρχει ένα κενό στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο δεν διασφαλίζει όπως πρέπει το έργο μας. Ξεσηκωμός, διότι έχει φτάσει η κατάσταση στο προχώρητο, είναι χρόνια αυτή η κατάσταση. Προσπαθούμε να στηρίξουμε τον τουρισμό εμείς, ρίχνουμε τα κόστη μας, αλλά κόστος λειτουργίας, ανταλλακτικά, πετρέλαια και η διαβίωση του καθενός μας έχει φτάσει στα όρια του. Δεν αντέχουμε άλλο. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη επιδότησης για την αγορά καινούριων λεωφορείων, καθώς όπως σημείωσαν, ο κλάδος τους δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ για την αντικατάσταση του στόλου. Δεν γίνεται τα τουριστικά λεωφορεία να έχουν 27 χρόνια ζωής και από την άλλη να μην επιδοτούνται. Έχει βγει ένα πρόγραμμα τώρα, το οποίο όμως άκουσαν, είναι για νέες επιχειρήσεις, όχι για υφιστάμενες, και για ηλεκτρικά οχήματα. Μα ποια ηλεκτρικά οχήματα? Όταν στη Γερμανία οι εταιρείες που τα πήραν τα γυρίζουν πίσω στις κατασκευάστριες εταιρείες διότι έχουν προβλήματα. Ζούμε στο μεγαλύτερο νησί με τον περισσότερο τουρισμό και όπως καταλαβαίνετε τον περισσότερο τουρισμό ποιοι διακινούν? Τα τουριστικά λεωφορεία. Και όμως έχουμε προβλήματα τεράστια τα οποία δεν μας τα έχουν λύσει ποτέ. Αφετηρία της μαζικής διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή περισσότερων από 80 τουριστικών λεωφορείων ήταν το αεροδρόμιο Ηρακλείου με κατάληξη την περιφέρεια Κρήτης, όπου επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εφόσον δεν δρομολογηθούν λύσεις. Αλλά μη σας φανεί παράξενο όταν έρθουν οι πρώτες πτήσεις να έρθουν σε ένα αεροδρόμιο φάντασμα το οποίο δεν θα έχει τουριστικά λεωφορεία να το εξυπηρετήσει. Δεν θα εμποδίσουμε κανέναν, αλλά το αεροδρόμιο θα είναι άδειο από τουριστικά λεωφορεία.